Την απόκτηση και ένταξη στο λιμενικό πυροσβεστικό σταθμό λιμένος Καβάλας ενός νεότευκτου σύγχρονου πυροσβεστικού πλοίου έκανε γνωστή ο βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης. Κοιτάξτε κυρία Χάτζη Θεοδόρου, γνωρίζετε ότι υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια μετά την απώλεια ενός πυροσβεστικού σκάφους του Μαρκόπουλου, το οποίο πήγε στην Θεσσαλονίκη. Υπάρχει ένα διαχρονικό αίτημα για την επιστροφή ενός τέτοιου σκάφους ή του ιδίου ενός άλλου στην Καβάλα, ακριβώς γιατί η Καβάλα είναι ένας νομός, είναι μια περιοχή που διαθέτει εγκαταστάσεις και πετρελαϊκές και τα λιπάσματα και άλλες εγκαταστάσεις οι οποίες συνδέονται με το πετρέλαιο. Άρα είναι μια περιοχή σε Βέζο. Κατά συνέπεια είναι απαραίτητο και κρίσιμο να υπάρχει αυτό το πλοιάριο. Μετά από συντονισμένες προσπάθειες και επαφές που είχαμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έλαβα την διαβεβαίωση ότι καταρχήν ουδέποτε ήταν στις προθέσεις του πυροσβεστικού σώματος, της ηγεσίας του πυροσβεστικού σώματος, η πάυση λειτουργίας του λιμενικού πυροσβεστικού σταθμού λιμένος Καβάλας. Μάλιστα. Αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι ο σταθμός παραμένει και μάλιστα συμπεριλήφθηκε στον ευρύτερο οργανικό σχεδιασμό της ειδικής υπηρεσίας πλωτών μέσων του πυροσβεστικού σώματος. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό και το πυροσβεστικό σώμα και στη λογική της αναβάθμισης λιμενικού πυροσβεστικού σταθμού λιμένος Καβάλας έχει σχεδιάσει την απόκτηση και την ένταξη σε αυτόν, στο σταθμό δηλαδή της Καβάλας, ενός νεότερου σύγχρονου πυροσβεστικού πλοίου μέσα από ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα, το οποίο είναι το πρόγραμμα υποδομές μεταφορών περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη περίοδος 2014-2020, και για την υλοποίηση του σκοπού αυτού βρίσκεται σε εξέλιξη σχετικός διεθνής διαγωνισμός, ο οποίος όπως με ενημέρωσαν αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους, πάντα, και θέλω σε αυτό να είμαι επιφυλακτικός βέβαια, σε συνάρτηση με τις εξελίξεις που μπορεί να υπάρξουν από την πανδημία. Παράλληλα, και αυτό είναι εξίσου σημαντικό κυρία Χατζηθεοδόρου, υπάρχει μέρημνα για την ενίσχυση της επιχειρησιακής επάρκειας του λιμενικού πυροσβεστικού σταθμού λιμένος Καβάλας, με στελέχωση και από νέο προσωπικό. Σημειώνεται ότι το πυροσβεστικό πλοίο θα αποκτηθεί μέσα από το επιχειρησιακό πρόγραμμα υποδομές μεταφορών περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη περίοδου 2014-2020 και για την υλοποίηση του σκοπού αυτού βρίσκεται σε εξέλιξη σχετικός διεθνής διαγωνισμός, ο οποίος αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους, πάντα βέβαια σε συνάρτηση με τις εξελίξεις που προκύπτουν από την πανδημία.